Το A-HARP είναι το πρώτο μουσικό όργανο που επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να μαθαίνουν και να παίζουν μουσική με βλέμμα ή με τις κινήσεις του κεφαλιού. Περισσότερα γι' αυτό θα μας πει η διδάκτορ του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρία Μαρία Βαρσαμά, η οποία μου κάνει την τιμή πραγματικά και είναι στην απογευματινή μας παρέα εδώ στο Real FM 107,1. Την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό και κυρία Βαρσαμά, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σαμολαδά. Χαίρομαι και εγώ που είμαι κοντά σας. Θέλω να μου πείτε για το A-HARP και βέβαια να δώσω και τα συγχαρητήρια και εδώ στους ανθρώπους της εκπαίδευσης, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, στον κύριο Θωμά Μπαχαράκη, στους συνεργάτες τους, στον κύριο Κόπτση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι σχολικές μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας είναι οι πρώτες που θα εφαρμόσουν το A-HARP. Θα εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί και κατ' επέκταση και τα παιδιά. Άριστα, έχετε απόλυτο δίκιο. Για μένα τα μεγαλύτερα συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στον συνεργό του A-HARP, που είναι και Έλληνας, είναι ο Ζαχαρίας Παυλακούστης. Είναι παγκοσμίως μια μοναδική τεχνολογία που επιτρέπει σε ανθρώπους που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα άκρα τους, είτε έχουν σπαστική τετραπληγία, είτε λόγω εγκεφαλικής παράλυσης, είτε ακόμα και κάποιο ατυχήματος, να παίξουν μουσική με τα μάτια. Πρόκειται για ένα λογισμικό όπου σταθμίζεται σε κάθε χρήστη, όπως κουρδίζουμε ένα μουσικό όργανο, δηλαδή κλειδώνει στον τρόπο που κοιτάζει την οθόνη ο χρήστης και αρχικά με έναν μπούσουλα που καθοδηγεί τον μαθητή, μαθαίνει να παίζει μουσική και αργότερα από μνήμη. Ο κύριος Μπαχαράκης στήριξε αυτή την ιδέα από την πρώτη στιγμή και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που η Κεντρική Μακεδονία θα είναι οι πρώτες σχολικές μονάδες που θα φιλοξενήσουν αυτό το πρόγραμμα, ώστε να εκπαιδευτούν παιδιά, να μάθουν μουσική και σιγά σιγά να ενταχθούν, να μπορούν να συμμετέχουν σε σχολικές γιορτές, σε συναυλίες. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ αντιλαμβάνομαι πόσο σημαντικό είναι κανένα παιδί να μην μένει αποκλεισμένο από οποιαδήποτε δραστηριότητα. Είναι τόσο καθοριστικό. Αντιλαμβάνονται τα πάντα. Το ότι δεν μπορούν να κουνήσουν τα χεράκια τους ή τα ποδαράκια τους δεν σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά δεν καταλαβαίνουν ή ότι δεν θέλουν. Το απευθύνομαι στον κόσμο που πιθανόν θεωρεί ότι ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι καθυλωμένος σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, ότι δεν έχει και συνείδηση. Δεν είναι έτσι, κυρίες και κύριοι. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και αυτό είναι ένας μοναδικός τρόπος για τα παιδιά της ειδικής αγωγής να είναι κομμάτι της κοινωνίας, όχι μόνο του σχολείου της σχολικής κοινότητας, αλλά της πραγματικής κοινωνίας. Και βέβαια αποδεικνύουμε, από ό,τι καταλαβαίνω κυρία Βαρσαμά, με ποιον τρόπο και η εξέλιξη της τεχνολογίας, των επιστημών, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, και αυτό εκεί πρέπει να συμπεριλαμβάνεται, πώς συμβάλλει πραγματικά στην ευημερία του ανθρώπου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρώτα απ' όλα ως εκπαιδευτικοί έχουμε δεσμευτεί να υπηρετούμε το παιδί και να προσαρμόζουμε το αναλυτικό πρόγραμμα και το περιβάλλον, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του. Όπως σωστά είπατε, τα παιδιά που έχουν σπαστική τετραπληγία και δεν μπορούν να κουνήσουν τα άκρα τους, δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβάνονται πράγματα. Ακόμα και άτομα με νοητική στέρηση έως 70% μπορούν να παίξουν μουσική και να αποκτήσουν μια δραστηριότητα αρχικά και μελλοντικά. Σκεφτείτε ότι αν κρίνουμε ένα άτομο μόνο από την εικόνα που έχουμε, μπορούμε να έχουμε μια εντελώς τρευλή άποψη. Γιατί ουσιαστικά η τεχνολογία του A-HARP αποφυλακίζει τον άνθρωπο μέσα από την ίδια του την αναπηρία, που δεν μπορεί να τον χαρακτηρίσει, αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό του. Επομένως, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που αυτό μπαίνει στην εκπαίδευση, γιατί μελλοντικά θα δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους την ευκαιρία να έχουν και έναν επαγγελματικό ρόλο, ως μουσική. Δηλαδή όσοι μπορέσουν να εξελιχθούν θα μπορούν να δουλέψουν και όλες αργότερα. Ενώ τώρα αυτό δεν γινότανε. Βέβαια. Αυτή είναι η αποϊδρυματοποίηση, κυρίες και κύριοι. Τώρα αυτό που καταλαβαίνω όμως, κυρία Βαρσαμά, είναι ότι πρέπει να βρούμε και εκπαιδευτικούς που να έχουν την ίδια στάση ζωής και την ίδια οπτική που έχουμε εμείς, ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει αποκλεισμένο, ότι δεν πρέπει να κρίνουμε τους ανθρώπους από την εξωτερική τους εμφάνιση, και πρέπει να μπουν και εκείνοι κατά βάση στο παιχνίδι του A-HARP.
Ναι, γι' αυτό το λόγο την Τετάρτη μεθαύριο στις 19 του μήνα στις 18:30 στο κανάλι της Περιφερειακής Διεύθυνσης, όπου θα μας κάνετε την τιμή να συντονίσετε αυτή την εκδήλωση της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών και σας ευχαριστούμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε μαζί μας. Αλίμονο αν δεν ήταν προτεραιότητα τέτοια πράγματα στη ζωή μας, να ξέρετε. Πρέπει όλοι να κάνουμε το έστω και το ελάχιστο μπορούμε. Αυτό που κάνω εγώ είναι το ελάχιστο, να ξέρετε. Το σας σημαντικό είναι το δικό σας. Πάρα πολύ, γιατί είναι σημαντικό. Το όνομά σας έχει συνδεθεί στον κόσμο των εκπαιδευτικών με αξιόλογες δράσεις και μας τιμάει η παρουσία σας. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Βαβακούς να μας εξηγήσει ακριβώς το πώς λειτουργεί αυτή η τεχνολογία. Θα μιλήσω εγώ για το εκπαιδευτικό κομμάτι, πώς θα μπορέσουν να δηλώσουν συμμετοχή εκπαιδευτική, θα το παρακολουθήσουν γονείς και θα είναι μαζί μας και η Νατάσα Υποφίλιου και η Αλεξάνδρα Κερλίδου, οι οποίες συμμετείχαν στην πρώτη συναυλία που έγινε πανελλαδικά στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, όπου η Αλεξάνδρα Κερλίδου, που είναι μια μουσικός τετραπληγική, έπαιξε μουσική και η Νατάσα Υποφίλιου τη συνόδευσε στο τραγουδιστικό κομμάτι. Και θα είναι μαζί μας και ο κύριος Βάιος Ζαφούλης, ο διευθυντής της παιδοψυχιατρικής κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, για να υποστηρίξει πώς μπορεί αυτή η νέα τεχνολογία, αυτή η δραστηριοποίηση των τετραπληγικών ατόμων να αλλάξει τη ζωή τους και εσωτερικά, στο ψυχισμό τους, αλλά και στην εξέλιξή τους νοητικά. Συγχαρητήρια σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε και να μιλήσουμε στο Real FM δημοσίως γι' αυτό, αλλά και να αποτελώ ένα πολύ μικρό κομμάτι της μεθαυριανής εκδήλωσης. Η εκδήλωση αυτή είναι ανοιχτή διαδικτυακή για όλους τους εκπαιδευτικούς, αλλά επειδή ξέρω ότι όλες οι εκδηλώσεις που κάνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας είναι ανοιχτή και για τους γονείς, δηλαδή για το κοινό, μπείτε να το δείτε. Πραγματικά αξίζει. Είναι από τα πράγματα, από τα θαύματα που κάνει η τεχνολογία για τον άνθρωπο. Κυρία Βαρσαμά, σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Στην Κρήτη σας πετυχαίνω, ε. Ναι, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Από την Κρήτη, πολλούς χαιρετισμούς στην πόλη μου.